οικογένεια. Ο καθένας μας έχει μια οικογένεια και αυτή είναι η δική μου οικογένεια. Θα είμαστε όλοι τόσο ευτυχισμένοι απόψε. Είναι τα γενέθλια της γυναίκας μου, της Μαργαρίτας. Ο αδελφός μου ο Θόδωρος ή αλλιώς η σκιά μου. Και αυτοί είναι οι τέσσερις. Οι τέσσερις γη μου. Οι τέσσερις εποχές μου. Τα τέσσερα αγόρια μου που έγιναν τέσσερις άντρες. Να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Μεγάλωσαν. Πόσο πολύ μεγάλωσαν. Ο Πέτρος, ο Άλκης, ο Βασίλης και ο Άρης. Και πόσο τυχερός είμαι που τους έχω όλους εδώ μαζί μου απόψε. Είμαι ο Γιώργος Ξενόπουλος και απόψε θα περάσω αυτή τη βραδιά με την οικογένειά μου. Ο Πέτρος είναι αυτός που προσπαθεί να μην μου μοιάσει περισσότερο. Δυστυχώς όμως γι' αυτόν μου μοιάζει πολύ. Ο κύριος Πέτρος Ξενόπουλος. Μάλιστα. Είναι η πρώτη σας φορά? Ναι. Μένετε στην Αθήνα, ετών 33. Η σύζυγος? Η σύζυγος δεν έχει έρθει. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να έρθει μαζί μου. Έχει κάνει τις εξετάσεις της? Ναι, ναι, με το δικό της γιατρό στην Αθήνα και είναι μια χαρά. Μάλιστα. Κύριε Ξενόπουλε. Ναι. Πόσο καιρό προσπαθείτε να κάνετε παιδί? Όχι πολύ καιρό. Κληρονομικότητα? Όχι, όχι, τίποτα τέτοιο. Πιο πολύ νομίζω από το άγχος και το στρες είναι όλο αυτό. Είμαι σίγουρη. Θα ήθελα, παρακαλώ, απόλυτη αχημήθεια. Αυτό είναι δεδομένο. Μην το ζητάτε. Ούτε η γυναίκα μου δεν γνωρίζει ότι είμαι εδώ. Φοβίες? Τι φοβίες? Αν υπάρχει κάποια φοβία, κάποιος ψυχογενής παράγοντας, κάτι. Όχι, όχι, φοβίες όχι. Αν εξαιρέσουμε τα αεροπλάνα που τα τρέμω. Κι εγώ. Θεσσαλονίκη ήρθατε ο δικός? Όχι, με το αεροπλάνο. Μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι τα κατάφερα. Αυθημερών? Ναι. Θα επιστρέψω μόλις τελειώσω. Στην κυριολεξία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω όλα τα στοιχεία που χρειάζομαι. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε? Θα αυτοσχεδιάσω. Μόλις ολοκληρώσετε, με ειδοποιείτε και στέλνω το υλικό για εξέταση. Ωραία. Θα ήθελα να με πάρετε μόνο στο κινητό. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος που δεν θέλω κανείς να μάθει ότι είμαι εδώ. Κύριε Ξενόπουλε. Ναι. Η λειτουργία της κλινικής μας βασίζεται πάνω στην απόλυτη ηχεμήθεια. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό. Και τότε γιατί ήρθατε μέχρι εδώ? Σας είπα, γιατί δεν θέλω κανείς να μάθει ότι είμαι εδώ, και ειδικά η γυναίκα μου, και επίσης γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλύτεροι. Είμαστε. Θα τα πούμε σε λίγο. Για όλους την NASA ήρθα. Ζώα. Άχρηστος, ανεγκέφαλος λαός ηλιθίων είμαστε. Ύστερα σου λένε ιδιωτικές εταιρείες. Οι άχρηστοι. 7 ώρες με είχαν να περιμένω. Τα ζώα. Αλλά βέβαια. Μόνο μα πέσει κανένα αεροπλάνο, τότε θα καταλάβουν. Όχι, δηλαδή σε κάνουν και ξεπερνάς τα όρια σου. Εγώ ήταν να πετάξω πριν 7 ώρες. Και επειδή λέει δεν γέμισε το αεροπλάνο, ακυρώσανε την πτήση. Το πιστεύετε?
Και όσοι ερχόμασταν από εξωτερικό με σύνδεση Αθήνα, θα περιμένετε, λέει, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη πτήση. Ακού απάντηση. Ακού θράσος από εταιρεία προηγμένης ευρωπαϊκής χώρας. Έχω αδικό. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω, συγγνώμη. Είστε ξένος? Όχι Έλληνας είμαι, αλλά έχω ένα θεματάκι, μια φοβία με τα αεροπλάνα και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τι λέτε αυτή τη στιγμή. Μη φοβάστε. Δεν θα πέσει. Καταρχήν, είναι πολύ ασφαλής εταιρεία. Κατά δεύτερον, δεν θα πεθάνω εγώ από αεροπορικό, μου το έχουν πει. Από την εταιρεία? Στα χαρτιά. Α, ωραία. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Αρχίσανε οι διακανονισμοί με τον κύριο επάνω. Ακριβώς. Τα ξεπουλά όλα. Και πιστεύεις ότι αυτό θα σε σώσει? Έχω άλλη επιλογή. Έλα, μίλα μου, ώστε να μην το σκέφτεσαι. Για πες. Τι να πω. Εφίδρωση, πανικό, ταχυπανία και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Σαν το φίλο μου. Αυτά ακριβώς έπαθε όταν πήγα να του μιλήσω για τη σχέση μας. Αυτό δεν βοηθάει κουβέντα. Προσπάθησε να σκεφτείς άσχετες εικόνες, ωραίες. Μουσική. Φέρε στο μυαλό σου μια μουσική. Όχι, Παναγιά μου, τώρα αρχίζει. Να το, πάει. Εσείς γιατί μου σφίγγετε το χέρι? Άκου μια μουσική και λέγε συνεχώς στον εαυτό σου ότι τώρα θα περάσει. Τώρα ποιος το φάτε πιο πολύ, εγώ ή εσείς? Κάνει ώρα να ανέβει, ε. Το χέρι σας έχει δρώσει περισσότερο από το δικό μου. Μπα, ιδέα σου είναι. Για πες, πώς σε λένε. Εσείς έχετε ασπρίσει. Τώρα είναι η ώρα, άνθρωπέ μου, για πληθυντικούς. Εδώ απειλείται η ζωή μας. Σωστά. Πέτρο με λένε. Εμένα με λένε Ζωή. Ωραία, χάρηκα. Κι εγώ. Με τι ασχολείσαι, Ζωή? Φοιτήτρια. Ωραία. Εσύ? Μάνατζερ σε εταιρεία. Δηλαδή? Senior account manager. Φλόρος δηλαδή? Ναι, σε διαφημιστική. Υπέροχα. Δεν ξέρεις πόσο δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει ο κυβερνήτης. Δυστυχώς, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, δεν είναι δυνατή η ασφαλής προσέγγιση μας στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όμως θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου και θα περιμένουμε για πιθανή βελτίωση του καιρού. Σας ευχαριστώ και ζητούμε συγγνώμη για την πιθανή ταλαιπωρία σας. Έχει καθυστερήσει, ακυρώσεις πτήσεων. Γενικά γίνεται ένας χαμός. Από το να μείνω εδώ, το προτιμώ. Βέβαια. Νίκιασα ένα αυτοκίνητο και λογικά 4-5 ώρες είμαι στο γραφείο. Ναι, εννοείται θα έρθω. Εντάξει, θα σε πάρω όπως πλησιάζω στην Αθήνα. Ναι. Έλα, γεια. Φεύγεις? Ναι. Σε λίγες ώρες πρέπει να είμαι στην Αθήνα γιατί έχω δουλειά. Εσύ όλα καλά? Σου φαίνομαι για καλά. Θα πάω στο δικό σου, Ναι. Είσαι πολύ τυχερός. Κι εγώ αν οδηγούσα το ίδιο θα έκανα. Εντάξει, λογικά θα περάσει η κακοκαιρία και ίσως αρχίσουν πάλι να φεύγουν οι πτήσεις. Μπα, λέω να πάρω το λεωφορείο. Αν χωρέσω, γιατί από ό,τι βλέπεις γίνεται χαμός. Όντως. Λοιπόν, χάρηκα. Καλά, συγγνώμη, είσαι τόσο γαϊδούρη. Γιατί τι είπα? Όχι, τίποτα. Γεια, χάρηκα. Υπόσχομαι, θα είμαι πολύ καλύτερη συνοδηγός από ό,τι συνεπιβάτη στο αεροπλάνο. Και εννοείται πληρώνω τη μισή βενζίνη, αλλά σε δολάρια. Γιατί σε δολάρια? Δεν έχω αρκετά ευρώ πάνω μου, έρχομαι από Αμερική. Εσύ από Αμερική πας Αθήνα μέσω Θεσσαλονίκης? Μέσω Φραγκφούρτης. Αλλά δεν μου είπε κανείς ότι από Φραγκφούρτη σταματάει Θεσσαλονίκη. Ήταν η πιο φθηνή σύνδεση και η πιο γκαντέμικη. Πέτρος είπαμε. Ζωή. Χάρηκα. Κι εγώ. Love.
χαθεί και κανείς δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πριν λίγο έβρεχε και τώρα είναι καλοκαίρι, δεν απορείς. Το έχουμε συνηθίσει. Και σας αρέσει. Το αμάξι αυτό είναι υβριδικό. Ενοικιαζόμενο. Το ξέρεις ότι σύντομα τα αυτοκίνητα θα κινούνται με συμπιεσμένο αέριο υδρογόνο. Οικολόγος. Περιβαλλοντολόγος. Σπουδάζω Αμερική. Φέτος παίρνω πτυχίο. 4 έτη. Καλά, δεν ξέρεις ότι είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Όχι. Είναι. Και το μόνο που δεν έχει ανεργία. Στην Ελλάδα βέβαια τα πράγματα είναι κάπως πιο πίσω. Αλλά. Αμερική πού? Νέα Υόρκη. Για λίγες μέρες ήρθα και θα φύγω πάλι. Σε πειράζει να δυναμώσω λίγο τη μουσική γιατί είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Μα κοίτα τι ωραία χώρα που είναι η Ελλάδα. Κοίτα. Αχ. Αν τη βλέπαμε πιο πολύ. Στο πανεπιστήμιο όλοι με ρωτάνε για αυτήν. Δεν σου λείπει καθόλου. Η μάνα μου και η χώρα μου έχουν φροντίσει με τον τρόπο τους να μην μου λείπουν τόσο. Τέσσερις. Ακριβώς. Πλέον όμως οι άνθρωποι έχουν φροντίσει ώστε να καταργηθούν οι εποχές που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε. Και όλα είναι θέμα παιδείας και εκπαίδευσης. Εσύ δεν είναι γνώμη σου. Το φθινόπωρο. Και δεν προβληματίζεσαι που δεν υπάρχει πια φθινόπωρο. Πως η αποκλειστική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η μόνη λύση. Η Ελλάδα, για παράδειγμα. Ξέρεις τι μας έχει πει ο καθηγητής μας για την Ελλάδα. Αχ, Παναγιά μου, τι. Ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει τόσο ήλιο για τόσο πολύ καιρό και δεν τον εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας. Γιατί υπάρχει άγνοια. Γιατί οι σημερινές οικονομικές πολιτικές ελίτ είναι αυτές που βάζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αλλαγή τρόπου σκέψης. Τον ήλιο μας τον θέλουμε μόνο για τον τουρισμό. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε χιλιάδες άλλα πράγματα μέσω αυτού. Η ΔΕΗ, ας πούμε. Για τη ΔΕΗ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ανεπιθύμητο ανταγωνισμό. Άρα, υπάρχει λύση, απλά κάποιος δεν του συμφέρει. Πίνασα. Αχ, τα λατρεύω τα ζώα. Άσε που με τα ζώα τα πάω πολύ καλύτερα από ό,τι με τους ανθρώπους. Γι' αυτό μένεις στην Αμερική. Δεν ζω Αμερική. Ζω Νέα Υόρκη. Μαζί με άλλες 100 εθνικότητες. Και πίστεψέ με, η ζωή μου είναι πολύ πιο εύκολη εκεί από ότι εδώ. Εξάλλου, πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει τα καλά της και τα χάλια της. Και οι όποιες συγκρίσεις είναι άτοπες και παροχημένες επίσης. Έχουν αλλάξει εποχές. Είσαι λίγο συντηρητικός. Ξύπνα, φτάσαμε. Ζωή. Ξύπνα. Ξύπνα, δεν φτάσαμε. Ζωή. Έλα, τι έγινε, τι πιάνεις. Δεν πιάνω τίποτα. Προσπαθώ να σε ξυπνήσω. Φτάσαμε. Ναι, ήσουν πολύ ευχάριστη παρέα. Από τις 5 ώρες, τις 2 μιλούσα σταμάτητα και τις 3 κοιμόσουν. Πού είμαστε, σε ένα υποκατάστημα της εταιρείας που νίκησε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θες να σου φωνάξω ένα ταξί, πού μένεις? Νιστάζω. Ναι, εγώ σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω. Σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που ξεράθηκα έτσι τον ύπνο. Εσύ καλά είσαι? Μια χαρά. Σε 20 λεπτά πρέπει να είμαι στο γραφείο όμως. Θα μας αφήνω να κοιμηθούμε λίγο εδώ, είμαι πτώμα. Ωχ. Η μάνα μου είναι αυτή, μη μιλήσεις. Θα φρικάρει άμα της πω ότι με έφερε ένας άγνωστος. Έλα, μαμά.
Αγάπη μου, ένα τσαλάκο το πουκάμισο δεν έχω. Τρία ίδια σου σιδέρωσα. Χάλια το κάναμε αυτό. Αφού τα πετάς από εδώ και από εκεί, ρε Γιώργο. Τι θα γίνει με το τσιγάρο? 22 χρόνια δεν τη συνήθισες αυτή την ερώτηση. Μέχρι να πάρω διαφορετική απάντηση. Δεν θα την πάρεις. Λοιπόν, τα πουκάμισα είναι στην ντουλάπα. Έχω φιλί. Τι έχεις εσύ σήμερα? Πότε θα σε ξαναδώ? Γιατί θα σου λείψω? Πολύ. Κρίση συναισθηματισμού έχεις πάθει σήμερα, αγάπη μου. Έγινε κάτι στο σπίτι? Όχι, απλά θα μου λείψεις. Τι απότομες αγάπης είναι αυτές. Αγάπη μου. Καλώς το. Τι κάνει το κορίτσι μου? Μεγαλώνει και ψάχνει τρόπους να σκοτώσει το χρόνο του. Έλα, βρήκα αυτές τις παλιές φωτογραφίες, έλα. Γίνομαι 60 και θα την γλιτώσεις με ένα τριαντάφυλλο. Το δώρο μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο είναι τα γενέθλιά σου. Σε ευχαριστώ, είναι πολύ όμορφο. Εσύ, πώς και γύρισες έτσι νωρίς από το γραφείο σου? Ήθελα να περάσουμε το απόγευμα μαζί. Απόγευμα μαζί ακούω. Με τρομάζεις. Να σου πω, κρέμασε αυτή εκεί στη μέση. Αύριο θα έρθουν όλοι. Ελπίζω, αν το θυμηθούν, γιατί... Άντε τώρα μην αρχίσω. Θα το θυμηθούν. Μεγαλώσανε. Ναι, τα σκασμένα. Ωραίο, δεν το έφτιαξα. Δεν τέλειωσα, θα βάλω κι άλλες, ε. Πιο πρόσφατες φωτογραφίες δεν έχουμε? Όχι, δεν έχουμε. Ελπίζω να βγάλουμε αύριο, αν προλάβουμε. Πάω να κάνω ένα μπανάκι και σκέψου τι θέλεις να κάνουμε μετά. Σοβαρά. Θα μείνεις όλη μέρα εδώ. Γιατί? Δεν με θες? Και τι θα κάνουμε? Αύριο θα σε έχουν όλοι. Απόψε μόνο εγώ. Κλιμακτήριος, μεγάλη ιστορία. Μεγαλώσαν. Αύριο δεν είναι τα γενέθλια της μάμας και το τραπέζι? Πείτε μου ότι βαριέστε να πάτε κι εσείς όσο κι εγώ. Είμαι στο μαγαζί και κι εγώ. Με γίνεται χαμός εδώ πέρα και ναι, βαριέμαι πάρα πολύ το αυριανό. Η Ελένη με έχει αφήσει μόνο μου με το μωρό και έχω τρελαθεί. Πρέπει να το ταΐσω, να το κάνω μπάνιο, να το πάω βόλτα και μετά να το βάλω για ύπνο. Δεν γίνεται να τα αναβάλουμε αυτό το αυριανό? Δεν έχω προλάβει να τη πάρω δώρο. Είχα μια φρικτή μέρα, οδηγούσα 5 ώρες από τη Θεσσαλονίκη που είχα ραντεβού με πελάτη. Τώρα είμαι στο γραφείο και σε λίγο πρέπει να πάω σπίτι. Και δεν γίνεται να μην πάμε, είναι τα γενέθλιά της. Ωραία λοιπόν, τα λέμε αύριο. Ωραίο. Πρέπει να κλείσω. Πάλι χαίστηκε αυτό το μωρό. Κι εγώ, παιδιά, πρέπει να κλείσω. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Έχω πάρα πολύ δουλειά εδώ μέσα και με περιμένει Τόνια μετά από εδώ. Υπάρχει ακόμα αυτή η Τόνια? Θα τη φέρεις αύριο? Σου έχει φορτωθεί σπίτι, ε? Όχι, δεν θα τη φέρω αύριο. Ναι, μου έχει φορτωθεί στο σπίτι και περνάμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό κάντε δουλειά σας. Σας αφήνω, κλείνω. Παιδιά, πολύ θα ήθελα να τα λέγαμε, αλλά θα πεθάνω από τις αναθυμιάσεις. Αυτό το παιδί είναι ανεξάντλητη πηγή. Πρέπει να κλείσω. Μπάει, τα λέμε αύριο. Τι ξεφτύλες άντρες είμαστε, ρε αδερφέ. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Δηλαδή, ντρέπομαι. Μη δεν είναι επικοινωνία και ενδιαφέρον για το ίδιο μας το αίμα? Εμένα ένας δεν με έχει ρωτήσει τι κάνω και πώς είμαι. Ναι. Καλά, έχω πρόβα, αδερφέ. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια. Αρή. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction on me. A little more bite, a little less bark. A little less fire, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and satisfy me. Satisfy me.
Come on, baby, I'm tired of talking. Where are you going? Don't stop walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, take you late. Don't take you late. It's getting late. I'm getting upset waiting around. Little less conversation, little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction to me. Little more by little less spark. Little less by little more spark. Look at my look, not yours. Satisfy me. Μπορώ μου. Satisfy me. Συγγνώμη που άργησα. Είχε πάρα πολύ κίνηση, έπλεξα στη δουλειά και είχε χαλάσει και το σανσέρ. Μωρό μου, θα πάθεις κάτι. Σήμερα δεν είναι. Εντάξει, αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ηρέμησε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σήμερα και ότι άμα δεν. Δεν. Καταρχήν δεν θα το κάνουμε και αγκαρία. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι εσύ έχεις αγχωθεί περισσότερο και από μένα να κάνουμε παιδί. Γιατί εσύ δεν θες. Πάρα πολύ. Όμως με άγχος και με στρες δεν γίνεται. Εσύ με έχεις αγχώσει, ρε αγάπη μου. Όλο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε και πότε θα κάνουμε παιδί, ε. Ναι, αχ, αχ, σιγά, 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 σιγά. Με φωνές και με ένταση δεν γίνεται σωστή δουλειά. Αϊ, αϊ, αϊ. Έχεις πολύ πίεση. Η κολομέρα που πέρασε αυτή. Γιατί πήγες σήμερα Θεσσαλονίκη. Αφού το είπε, ραντεβού με πελάτη. Το ότι οδήγησα 5 ώρες με σκότωσε. Και καλά, μόνο σου πήρες ένα αυτοκίνητο και ήρθες. Ναι. Αφού έπρεπε να είμαι σπίτι στο γραφείο. Όταν έπαιρνα αυτοκίνητο, ακόμα εκεί θα ήμουν. Αου, 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 σιγά. Έρε, Πέτρο, πολύ πίεση. Αγάπη μου. Μα. Εμείς στο νερό έχουμε από ηλιακό ή ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα. Τι λες τώρα, Πέτρο. Όχι, τίποτα, ρωτάω. Ξέχνα το. Αϊ, 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 αϊ. Αϊ, αϊ. Να σου πω. Τι. Σουρθέ. Νομίζω ότι απόψε θα είναι μια πολύ υποκοδομητική νύχτα. Πλάκα κάνεις. Έφυγε η Ξινή και η κόρη της κάνει πάρτι. Και εμάς γιατί δεν μας έχει καλέσει. Γιατί την έχεις βρήσει, αν θυμάσαι καλά. Επίσης είναι 20χρονα. Και τα 20χρονα δεν δουλεύουν, δηλαδή. Έλα, μωρέ Πέτρο, τώρα μη σε πιάνουν τα συντηρητικά σου. Μη βέζε. Καλύτερα για μας. Γιατί. Γιατί θα μπορούμε να φωνάζουμε και να βρίζουμε. Mm. Και να μην μας ακούει κανένας. Μ' αρέσει αυτό. Απόψε να κάνουμε παιδάκι. Όλα τα περίμενα. Ότι θα δούλευε και αυτό το pick-up. Όχι. Άναψε κανένα φως. Κόβω ακόμα πίτα. Τι έπαθες, παιδί μου. Γιώργο. Θέλω ατμόσφαιρα. Τι σιγά. Τι έχεις βάθει. Τι αστείο είναι αυτό. Θα χτυπήσουμε. Χρόνια πολλά. Αυτό είναι το δώρο μου. Όχι. Όχι, γιατί αν είναι, εμένα μου αρκεί. Δεν είναι. Α, καλά το είπα εγώ ότι κάτι Γιώργο, τι. Γιατί. Γιατί μου έχεις χαρίσει τα 40 πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. 40, ε. Είμαι πολύ τυχερή και σε ευχαριστώ. Σ' αγαπάω. Το θυμάσαι αυτό το δίσκο. Σιγά με πατάς. Συγγνώμη. Βέβαια τον θυμάμαι. Δεν τον θυμάμαι. Τους έβγαλα όλους σήμερα. Από την αποθήκη. Έχεις σκοπό να χωρίσουμε κι εσύ έτσι. Πώς έτσι. Έτσι, συναισθηματικός. Όχι. Μεγαλώνω μάλλον γι' αυτό. Θυμάσαι που χορεύαμε όλη νύχτα στο πάρτι που σε γνώρισα. Και εγώ τελικά έφυγα με άλλον. Ναι, αυτό το είχα ξεχάσει. Σιγά. Αντέχεις. Αντέχω, εσύ. Το θέμα είναι να αντέξεις εσύ. Σιγά. Πρόσεχε, καλέ. Same, you never change it. As sure as the stars shine above. Okay,
Κύριε αστυνομικό, είναι 3 η ώρα και εγώ αύριο το πρωί έχω ξύπνημα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Η κόμενα είναι σχιζοφρενής, έχει καλέσει 500 άτομα και χτυπιούνται κάτω σαν τα κατσίκια. Εγώ είμαι υπερβολικός, εσείς είστε ανίκανος να κάνετε τη δουλειά. Σας παρακαλώ, ελάτε εδώ πέρα. Τι σημασία έχει ποιο είναι το όνομά μου, εσείς μπορείτε να έρθετε. Ναι, ναι. Συγγνώμη λίγο να περάσω. Συγγνώμη ρε παιδιά. Φιλέ, σηκώνεσαι λίγο από τα σκαλιά. Συγγνώμη σε πιτζάμα πάρτι, ήρθαμε. Ωραίο μαλλί. Συγγνώμη λίγο. Να περάσω! Θα σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις που είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού? Ποια? Η κοπέλα που κάνει το πάρτι. Δεν έχω ιδέα. Φεύγω. Ωραία, μαζί σου. Συγγνώμη, εσύ γιατί είσαι από το πάρτι? Μια φίλη ήταν καλεσμένη και ήρθα για ποτό. Εσύ? Φοράς πιτζάμα? Ναι. Οκ. Λοιπόν, πού πάμε για ποτό? Συγγνώμη. Μην μου πεις ότι θα μείνεις εδώ. Συγκεκριμένα εγώ το αποκλείω. Λοιπόν, χαρικά, κάπου εδώ πέρα όμως χωρίζουν οι δρόμοι μας, ναι. Όπα, μισό. Το θεωρείς τυχαίο ότι συναντιόμαστε για δεύτερη φορά σήμερα? Ναι, και έχεις πει πάρα πολύ. Πώς το είπαμε αυτό που κάνεις, manager, account, ναι, senior... Ναι, ώρα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα, ό,τι και να λέμε. Όπω, είσαι τόσο συντηρητικός όσο και η δουλειά σου, Ναι, και σε λίγες ώρες πρέπει να ξυπνήσω να πάω στη δουλειά μου, μένω από πάνω και δεν έχω βγει καθόλου. Τι έγινε? Μυρίζεις ωραία. Ναι, και εσύ σε λιώμα, κοίτα ζωή. Έχεις κάποιον να σε γυρίσει σπίτι σου? Όχι. Ένα ταξί θα μου καλέσει τουλάχιστον. Αφού με γύρωσες έτσι στεγνά. Συγγνώμη, ένα ταξί. Δεν είμαι καλά. Σιγά. Έχεις πιει? Έχω πιει και θέλω να κοιμηθώ. Αχ, δεν είμαι καλά. Τι. Ζωή. Σιγά. Ρε παιδιά, αυτή λιποθυμάει. Ρε εσείς. Ρε κάντε κάτι. Ζωή, κόκαλο η στόλα σας. Thank you.
αγάπη μου. Πέτρο. Πέτρο. Έλα, μωρό μου, ξύπνα. Θα αργήσεις στο γραφείο. Ε. Δε φταίω εγώ. Ήτανε μεθυσμένη και λιποθύμησε και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και μη λήθιος. Μας έκλεψε. Πέτρο, τι λες. Ξύπνα, παιδί μου. 8 έχει πάει η ώρα. Ε. Έχω αργήσει. Τι όνειρα έβλεπες. Ε. Καλά, εγώ κοιμήθηκα τόσο βαριά εχθές που δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Αχ, αγάπη μου, έχω χίλιες δουλειές να κάνω σήμερα. Μην ξεχάσεις να έρθεις να με πάρεις από το γραφείο. Έχουμε να πάρουμε και δώρο στη μαμά σου. Άντε, ξύπνα. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι χθες βράδυ όσο κοιμόταν η γυναίκα σου, εσύ πήγες κάτω σε ένα πάρτι. Βρήκες μια μικρή, την ανέβασες πάνω και την κοίμησες στον καναπέ. Κάπως έτσι. Πού είναι αυτή η πολυκατοικία, ρε Πέτρο. Θέλω κι εγώ να έρθω να ζήσω εκεί. Ρε παιδί μου, ούτε έκανα τίποτα, ούτε έχω σκοπό να κάνω, ούτε καν γουστάρω. Και τότε γιατί μου το αναφέρεις. Ως περίεργο, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Και αυτή η κοπέλα είναι η ίδια κοπέλα που συνάντησε στο αεροπλάνο και που τελικά ήρθατε μαζί ο δικός. Ναι. Γιατί συμβαίνουν μόνο σε σένα αυτά, ρε γαμώτο. Γιατί να μην έχω κι εγώ μια συνάντηση με ένα όμορφο 20χρονο κοριτσάκι. Θα μπει γκολ. Θα μπει γκολ. Όχι ρε, πούστη, κόρνερ, αμάρε Πέτρο, μου έχεις κάνει μια στον αγώνα. Σε κλείνω. Έλα, γόρι μου, βάλτο. Όχι, άχρηστε γαμώ τη μεταγραφή σου. Μωρό μου. Μιλινού. Αυτό το τέρας θέλω να φύγει από το δωμάτιό μας. Να φύγει, αγάπη μου, να φύγει. Και να βάλουμε κουρτίνα στο δωμάτιο. Εδώ μπορώ να ξέρω ότι ο απέναντι ανά πάσα στιγμή μας κοιτάει. Να βάλουμε, αγάπη μου, θα μπει γκολ. Και άμα μένω πιο συχνά εδώ, να το φτιάξουμε λίγο το σπιτάκι, ε! Είναι πολύ ανδρικό. Τόνια μου, θα μπει γκολ, αγάπη μου. Μιλινό, δεν μου δίνεις καμία σημασία. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω το σπίτι όμορφο για μας και εσύ με φτύνεις. Όχι, όμορφιά μου, μαζί σου είμαι, πες μου. Αγαπούλα. Δεν νιώθεις καλά που προχωράμε έτσι γρήγορα? Γιατί δεν γουστάρεις? Πολύ. Και εσένα και τη ζωή μας έτσι όπως γίνεται. Τότε. Να το. Θα μπει γκολ, βρε αγάπη μου. Θα μπει γκολ, θα το χάσω και μετά. Θες το βράδυ να έρθω μαζί σου στη μάνα σου? Όχι, θες εσύ. Εγώ θέλω να είμαι εκεί που θες εσύ. Εάν πρέπει να έρθω, εγώ θα έρθω. Η δικιά σου ανάγκη, ποια είναι? Να είμαι καλά μαζί σου. Πιλινό, σ' αγαπάω. Κι εγώ. Μπήκε! Μπήκε! Μπήκε, ρε εσύ, Τόνια, και το χάσα. Ορίστε. Τι κατάλαβες τώρα, Τόνια? Τόνια, γιατί το κάνεις τώρα αφού... Δεν υπάρχει Τόνια στη ζωή μου. Ποτέ δεν υπήρξε. Ψέματα είναι. Όλο είναι στο μυαλό μου. Την ιδέα καψουρεύτηκα. Ότι συγκατοικώ, ότι ζηλεύω, ότι την αγαπάω. Δεν είμαι τρελός. Απλά, ό,τι έχω ανάγκη το έχω φτιάξει στη φαντασία μου. Έχω πείσει όλους ότι υπάρχει. Ακόμα και εμένα.
γιαγιά μου έχει γιορτή και θα πάμε να φάμε όλοι μαζί. Θα έρθει και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και ο αδερφούλης μου. Καλά, Σαββατιάτικο, έχεις γραφείο. Έλειπα ένα χρόνο, μου ζήτησε να πάω ένα Σάββατο. Δεν μπορούσα να του πω όχι. Γεια σα, αγάπη μου, το χυμό σου. Και το βράδυ θα προλάβεις. Θα προλάβει, θα έχω τελειώσει. Θα γυρίσω στις 6, θα είμαι στις 8. Φιλάκι, μωρό μου. Hey, στη μάνα μου δώρο. Πού να ξέρω, Ρεάλκι μου, τι θέλει. Πάρτε εσύ κάτι, όταν πάρεις στο σούπερ μάρκετ. Μισό. Το βρίσκω λίγο άδικο να πρέπει και Σαββατιάτικο να πάω στο γραφείο. Εγώ να δεις. Ρε, Ελένη. Πες του. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα με σένα να πηγαίνει συνέχεια στο γραφείο? Αφού συμφωνήσαμε, ρε μωρό μου. Το συμφωνήσαμε, ναι, αλλά δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να αντέξω και να είμαι συνέχεια στο σπίτι. Μια εβδομάδα τώρα πώς θα βγάζεις πέρα? Δύσκολα. Κι εγώ δύσκολα τα έβγαζα. Μου έλειψε η δουλειά μου και θα προσπαθήσω να τα συνδυάσουμε, αλλά μην το κάνεις τώρα αυτό. Σε μια εβδομάδα τελειώνει η άδειά μου. Τι θα κάνουμε? Και τι θες να κάνουμε, Ρεάλκι μου? Πάλι εγώ να παραιτηθώ. Μαζί δεν συμφωνήσαμε να επιστρέψω στη δουλειά μου. Εσύ δεν πρότεινες να το μοιραστούμε όλο αυτό? Έλα, θα τη βρούμε τη λύση. Τορκίζομαι. Άσε με όμως να φύγω. Θα αργήσω και θα χάσω την παρουσίαση. Θα πάρουμε μια γυναίκα. Κάτι θα κάνουμε. Έλα, σ' αγαπάω. Ενοχλώ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έχεις δουλειά? Ήταν ανοιχτά όλα. Ο θηρωρός με ανέβασε. Πέρναγα απ' έξω και... Έγινε κάτι? Πρέπει κάτι να γίνει για να δω το γιο μου. Όχι, όμως δεν έχεις έρθει ποτέ εδώ. Σάββατο και είσαι στο γραφείο. Όσο περνάνε τα χρόνια, μου μοιάζεις όλο και πιο πολύ. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Καθόλου κακό. Απλά έχω να κάνω χιλιά πράγματα. Και άμα μου έχεις πει ότι θα έρθεις, θα τα είχα ακυρώσει. Σίγουρα δεν συμβαίνει κάτι. Απολύτως τίποτα. Ωραίο το έχετε φτιάξει. Ναι. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις? 2 χρόνια. Λοιπόν, μπαμπά, πρέπει να φύγω. Γιατί δεν το κανονίζουμε μια άλλη μέρα που θα είναι και η μικρή στο σταθμό? Έλεγα να πιούμε ένα καφέ. Καφέ? Ναι. Καφέ δεν έχω. Τον έκοψα λόγω με παθητικής. Τσάι? Πράσινο. Πίνεις εσύ τσάι? Εσύ από πότε κάνεις ομοιοπαθητική? Ένα χρόνο τώρα. Έγινε κάτι, μπαμπά? Όχι, τίποτα, απολύτως. Απλώς πέρναγα και είπα να σε δω. Θα με δεις το βράδυ. Λοιπόν, μπαμπά, πρέπει να φύγω. Βίκη με περιμένει. Πρέπει να πάμε τα μαγαζιά να αγοράσουμε δώρο στη μαμά. Μετά να πάω από το σπίτι. Αδυνάτησες? Ναι, προσπαθώ. Εντάξει, δεν είμαι? Ναι, για να το λες, μια χαρά είσαι. Αν και είναι λίγο τρομακτικό αυτό που κάνεις, που έρχεσαι εδώ Σαββατιάτικο. Αν ήταν άλλη μέρα, θα σου έλεγα να έρθεις μαζί μας. Αλλά μάλλον θα βαρεθείς. Έτοιμος ο Μπομπυράς. Τα έχεις μάθει όλα, βλέπω. Ξέρεις κανέναν πατέρα που να μην ξέρει να αλλάζει πανές? Πέρα από σένα. Να το κρατήσω για λίγο? Πλάκα μου κάνεις. Έλα ρε μπαμπά, κόψε την πλάκα. Έχω πάρα πολλές δουλειές. Θα τα πούμε το βράδυ στο σπίτι, ε? Πάμε. Χρυσός κι ασύ, άγρινη μες τη νύχτα, ουλιάζεις δυνατά. Δάκρυα σου στα μανιά, τα γέλια σου χαρά μου, μα μου στερείς κι αυτά. Ποιος να'ν ο λόγος που ένας θαραλέος να κλαίει τόσο πολύ? Ποια να'ν η αιτία που αντί να λες αστεία ξεσπάς παντού μωρί? Δείξε μου το τρόπο κι αν θέλει κι άλλο κόπο, εγώ θα προσπαθώ. Μόνο θέλω ακόμα από το δικό σου στόμα να ακούσω σ' αγαπώ. Δείξε μου το τρόπο κι αν θέλει κι άλλο κόπο,
εγώ θα προσπαθώ. Μόνο θέλω ακόμα από το δικό σου στόμα να ακούσω σ' αγαπώ. Λοιπόν, πρόποση στη γυναίκα σου, στη μάνα σας και αδελφούλα μου. Νύφη ή κουνιάδα, γιατί εγώ τα μπερδεύω αυτά. Τέλος πάντων, στη μάνα του λόχου αυτής της οικογένειας. Που είναι η καλύτερη μαγειρίσα του κόσμου. Η πιο όμορφη. Η καλύτερη μάνα. Που γίνεται 60. Να χαθείς. Και που δεν της φαίνεται καθόλου, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο γλυκιά. Το έσωσα. Εγώ θα πιω σε όλους σας. Και μακάρι ο καθένας από εσάς να έχει τέτοιες ανάλογες στιγμές με τη δική του οικογένεια. Γιατί αυτές μένουν, παιδιά μου. Ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, η οικογένεια μετράει. Μισό. Θέλω να πω κι εγώ κάτι. Κάποτε σε αυτό το τραπέζι, κάθε Κυριακή καθόμασταν όλοι μαζί. Τώρα πια σπάνια. Μεγαλώνετε και φτιάχνετε τη δική σας ζωή, αλλά εγώ θέλω να σας βλέπω πιο συχνά. Αμάρε, μαμά. Ρε μάνα, κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Αμάρε. Κάθε χρόνο μακάλια. Εγώ σκέφτομαι δεν έχω κασέτα. Θα ξεράσουμε. Σκάστε, μωρέ, εντάξει, σκάστε πια κτίνη. Λοιπόν, άντε, πάμε. Έλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να τα καταστήσεις. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Παραπονιάρα. Η Ελένη που είναι. Λογικά όπου να είναι θα έρθει. Έχει πολύ άγχος με τη δουλειά. Έλειψε και τόσο καιρό. Αυτά είναι τα λάθη όταν δουλεύουν και οι δύο γονείς. Γιώργο, μην αρχίσεις. Γι' αυτό η μάνα σας δεν δούλεψε ποτέ. Μπερδεύονται οι ρόλοι και η καριέρα γίνεται εμπόδιο στη σχέση του ζευγαριού. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, θες να πεις ότι είσαι ευχαριστημένος που είσαι στο σπίτι πιο πολύ από τη γυναίκα σου. Απόλυτα. Επιλογή μου είναι. Και το προτιμώ χίλιες φορές από το να κλείσω έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι και να μου φορτώσει μετά από χρόνια όλα τα αποθυμένα που θα του έχω δημιουργήσει. Άρη μου. Εσείς πότε αρχίζετε παραστάσεις? Όχι παραστάσεις, μάνα. Μουσική σκηνή είναι. Και είμαστε στις πρόβες ακόμα. Και με αυτό το μαλλί θα τραγουδήσεις? Ναι. Με έχεις ακούσει ποτέ? Σε έχω ακούσει εγώ, αγάπη μου, και είναι υπέροχο αυτά που γράφεις. Επειδή δεν σου έμοιασα, δεν πάει να πει ότι δεν είμαι καλά. Κάνω αυτό που γουστάρω. Περνάω καλά με αυτό. Και ναι, το μαλλί μου μου αρέσει. Να σου πω, δεν μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να μας αγχώσεις. Όχι. Μα γι' αυτό δεν μαζευόμαστε πάντα. Εξάλλου θα ήταν ξένο αν δεν μας άγχωνε όπως πάντα συνηθίζει. Ε? Μα δεν είχα σκοπό να σας αγχώσω. Να μας πιέσεις? Ούτε. Και ζητώ συγγνώμη αν το κάνω. Απλά σας βλέπω τόσο σπάνια που μου λείπει. Μου λείπετε. Α, φωτογραφία. Θέλω φωτογραφία. Ψάχναμε με τον πατέρα σας για να βρούμε έτσι καμία πρόσφατη και δεν έχουμε καμία όλοι μαζί. Είδατε τι ωραία έχω φτιάξει τη σκάλα. Τέλεια. Πολύ καλή. Γιατί ακούμε μουσική από το pick-up? Δεν είναι τρομερό ότι ακόμα δουλεύει. Το έφτιαξα μόνος μου χτες. Τι είναι pick-up? Το pick-up είναι ένα παλιό μηχάνημα στο οποίο βάζαμε τους δίσκους για να ακούσουμε μουσική. Οι δίσκοι ήταν σαν τα σημερινά CD, αλλά μεγάλα τόσα. Και ο μπαμπάς σου τρελαινόταν να βλέπει τους δίσκους να γυρνάνε, έτσι θυμάσαι. Αυτό που ακούμε τι είναι, Βιβάλντι? Οι τέσσερις εποχές. Μια φορά, ρε μάνα, μια φορά να βάλεις κάτι άλλο να ακούσουμε. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Αφού είναι η δυναμία μου. Και τώρα, για άλλη μια φορά, ο μονόλογος της μάνας. Μην τους ακούς, κορίτσι, με κοροϊδεύουν. Γιατί από τότε που ήταν μικρά, εγώ τους έλεγα τέσσερις εποχές. Γιατί ο καθένας τους είχε γεννηθεί και μια άλλη εποχή, ας πούμε. Ο Άλκης μου ήταν ο χειμώνας, βαρύς. Ο Βασίλης μου ήταν η άνοιξη. Ο Γλυκός, πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Ο Άρης το καλοκαίρι, χαρούμενος και τεμπέλης. Εγώ γιατί και τεμπέλης? Προτιμάς το Γλυκός? Όχι. Και ο Πέτρος μου το φθινόπωρο, μελαγχολικός και ρομαντικός. Δεν είμαι τίποτα από τα δύο, απλά δεν υπήρχε και άλλη εποχή. Αυτό είναι υπέροχο, γιατί δεν μου το έχεις πει? Γιατί, αγαπούλα, μόνο το είχα πει αυτό, δεν θα με έχεις παντρευτεί ποτέ γι' αυτό. Αλήθεια, Βασίλη, πώς πάει η δουλειά? Τα Σαββατοκύριακα έχει κόσμο. Μέσα στην εβδομάδα έτσι και έτσι. Γιατί αποφεύγεις να τους πεις ότι σε πιέζει για συγκατοίκηση η Τόνια? Η Τόνια! Τόνια! Τι όνομα είναι αυτό, έτσι? Το λες έτσι. Τόνια τη λένε. Τόνια, Τόνια, το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γελίε. Βγαίνετε καιρό μαζί, δεν βγαίνετε? Ναι. Είναι όμορφη? Ναι, είναι πολύ όμορφη. Και εμείς γιατί δεν την έχουμε γνωρίσει ποτέ? Δεν έτυχε. Με το απαντάς. Καλά, τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνεις στο παιδί? Όποτε θέλει εκείνος θα μας τη γνωρίσει. Είναι υπέροχο αυτό που έχετε φτιάξει, κυρία Μαργαρίτα. Υπέροχο. Ναι, μαμά, είναι πολύ ωραίο. Ναι, μητέρα, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ναι.
Τι? Εκεί είπα, δεν θα έρθει η σειρά μου. Άργησες. Έλα, πες το. 2 χρόνια παντρεμένος και ακόμα δεν έχουμε κάνει ένα παιδάκι. Είμαι ή όχι στο μυαλό σου? Υποτίθεται ότι 2 άνθρωποι παντρεύονται για να κάνουν οικογένεια. Ακριβώς. Και όσο περνάνε τα χρόνια, χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εγώ στην ηλικία σας είχα 4 παιδιά. Ξέρετε τι ανακούφιση είναι αυτό σήμερα. Μεγάλη. Γι' αυτό και εμείς με τη Βίκη αποφασίσαμε. Έλα, θα το πούμε. Έλα. Ναι. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι. Δεν πιστεύω. Μπράβο. Γιατί δεν μου το έπαιξε εμένα, δεν πρόλαβα. Μπράβο. Ρε Μανά, δεν είναι έγκυος ακόμα. Το αποφασίσαμε, ηρέμησε. Μπράβο, για μένα το ίδιο είναι. Ευχαριστούμε. Παιδιά, θα αλλάξει η ζωή σας. Άνεψε, τι βόμβα είναι αυτή απόψε? Με χάρηκες? Όσο δεν φαντάζεσαι. Παιδιά μου, ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να μου κάνετε. Έλα, έλα, φωτογραφία. 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 Τι είναι αυτό? Θέλω να μην δει κανείς ότι τα πήρες. Μόλις βγεις έξω, κατευθείαν στην τσάντα σου. Ναι, τι είναι, δεν έχω καταλάβει. Έγγραφα. Γιατί, τι έγινε πάλι? Δεν έχω χρόνο να σου εξηγήσω τώρα. Μόλις πας σπίτι, άνοιξέ τα και τα λέμε αργότερα. Είναι με τη δουλειά. Ναι. Και θέλω να τα διαβάσεις προσεκτικά. Θα έχουμε μπλεξίματα πάλι. Ρε, Γιώργο, πες μου. Όχι τώρα. I was at a dance.